Ο επικεφαλής του Μέρα 25 είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας ξαναβρίσκω στο φιλόξενο στούντιο. Δεν μου έρχεται το κύριε Γραμματέα. Όχι, Γιάννη θα με λέτε. Άρα, Γιάννη, να σας λέω δεν γίνεται, αλλά ναι. Λοιπόν, με κοινά και μετάλλα, να πούμε ότι το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα βεβαίως, είχατε μια ωραία διαδικασία που μπορεί να ήταν εξοντωτική για τις φυσικές αντοχές του ανθρώπου, αλλά νομίζω ουσιαστικά ήταν η ίδρυσή σας σε αυτό το τετραήμερο που προηγήθηκε. Σε μεγάλο βαθμό. Με την έννοια ότι εσείς δημιουργηθήκατε, με τον τρόπο που δημιουργηθήκατε έτσι, τότε, μεσολάβησαν όλα αυτά. Με το lockdown, με την καραντίνα, δεν μπορούσαμε να βρεθούμε. Διαζώσεις. Είχαμε κολλήσει στα Zoom και στις οθόνες. Σε δύο διαστάσεις, όχι σε τρεις. Που δεν βοηθούν ένα νέο κόμμα να δημιουργήσει σχέσεις, συζήτηση, σύνθεση ποιοτική. Και τώρα, αυτή την περασμένη εβδομάδα, το πετύχαμε αυτό. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το συνέδριο. Κύριε Πουλής, επιτρέψτε να σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, ανεξάρτητα από το αν ενδιαφέρεται για το Μέρα ή όχι. Υπήρξε μια διάσταση στις κοινές μας αποφάσεις που είναι μοναδική, πρέπει να το πω, και μπορεί να ενδιαφέρει ακόμα και να είσαι ενάντιος. Ως προς τη διαδικασία, ως προς το περιεχόμενο. Και τα δύο, ξέρετε, αυτά παντρεύονται. Okay. Η διαδικασία είναι τόσο διαφορετική που αλλάζει και το περιεχόμενο. Τι θέλω να πω με αυτό. Θυμάστε με τις συζητήσεις που γινόντουσαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να ψηφίσουν μόνο οι σύνεδροι, να ψηφίσουν και τα μέλη, όποιος θέλει να πάει στην κάλπη. Εμείς το έχουμε πάει ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή. Εκαταβολής. Ψηφίζουν όλα τα μέλη μας σε όλη την Ευρώπη. Και δεν λέω για τους Έλληνες. Εμείς είμαστε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα. Βεβαίως. Έχουμε 130.000 μέλη εκτός Ελλάδας. Το DiEM25, έτσι. Που είναι Γερμανοί, Πορτογάλοι, Άγγλοι, Τούρκοι. Έχουμε DiEM Τουρκίας. Σύντροφοί μας, συνοδοιπόροι μας στην Τουρκία. Οι καλύτεροι μας σύμμαχοι. Έχουμε στην Πορτογαλία, παντού. Όλοι αυτοί ψηφίζουν για τα 5 βασικά ερωτήματα στρατηγικής, ψήφισαν όλοι αυτοί. Υπό έναν όρο, ο οποίος είναι μια συμφωνία σιωπηλή μεταξύ μας. Ότι δεν ψηφίζεις παρά μόνο αν έχεις ενημερωθεί. Αν είσαι Νορβηγός, για παράδειγμα, δεν θα πας να ψηφίσεις για το ποια πρέπει να είναι η στάση μας όσο αφορά το ΦΠΑ στην Ελλάδα, αλλά δεσμεύεσαι ότι αν ενημερωθείς, ψηφίζεις. Ήρθαμε δηλαδή γύρω στις 140.000 άτομα από όλη την Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι, μαζί, κοντά, μέσα στη διαδικασία του συνεδρίου μας. Διαδικτυακά, ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι. Γίνονταν πολύ έντονες συζητήσεις. Είχαμε τον πολύ καλό μου φίλο και σύντροφο, τον Τζέρεμι Κόρμπιν, μαζί με μια Τουρκάλα, συνάδελφό σας, δημοσιογράφο, η οποία ζει σε εξορία τώρα στο Αμβούργο της Γερμανίας. Γιατί ετοιμαζόμουν να ρωτήσω πόσο καλά περνάει στην Τουρκία, αλλά κατάλαβα ότι δεν μπορεί να ζήσει. Θα εξοδοθεί αν γυρίσει. Έχει γράψει ένα φοβερό βιβλίο, το οποίο έχει γίνει bestseller, η Edget Emel Kuran, για να πω και το όνομά της. Ένα βιβλίο, πώς να χάσεις μια χώρα. Που είναι η ιστορία του πώς ο Ερντογάν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες κέρδισε την εξουσία και σιγά σιγά έχασε τη χώρα σου. Αν είσαι η Edge, αν είσαι μέλος του DiEM25. Το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο γιατί μας θυμίζει ότι οι δικτατορίες πια δεν γίνονται με τάγκς. Γίνονται μέσα από εκλογικές διαδικασίες. Τα μέλη τα δικά σας στην Τουρκία δεν είναι αυτά που είναι ευθυγραμμισμένα με την πολιτική Ερντογάν. Τουναντίον. Φανταστείτε τι γενναιότητα πρέπει να δείξουν αυτοί οι άνθρωποι για να είναι μέλη μας. Και πώς ασχολούνται. Γκρίνιες είχατε. Δημιουργικές γκρίνιες. Εννοώ ότι αυτό μην το κάνουμε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Έτσι. Για το καταστατικό, είχαμε μια ολόκληρη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, μιλούσαμε για το καταστατικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Αλλά από την άλλη μεριά, η δημοκρατία ξεκινάει στο σπίτι μας. Αν δεν έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας για τους κανόνες, για παράδειγμα, η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέγεται από τους συνέδρους, από τα μέλη, ή θα είναι οι συντονιστές των ομάδων δράσης. Θα μου πείτε τώρα ποιος ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεσαι, γιατί αν είσαι στην Καρδίτσα, αν είσαι στη Λάρισα συντονιστής της ομάδας, έχει σημασία αυτό. Και έχει σημασία το πώς έρχονται και κουμπώνουν από τη μία μεριά η οργανωτική διαδικασία με τη διαδικασία παραγωγής πολιτικών. Για παράδειγμα, ψηφίσαμε για το πώς θα απαντάμε στο ερώτημα, το οποίο είμαι σίγουρος θα μου θέσετε, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας, τι θα γίνει αν σας προτείνει συνεργασία ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αποφασίσαμε συλλογικά και έχουμε τώρα απάντηση η οποία είναι υπερψηφισμένη πανευρωπαϊκά. Ποια είναι λοιπόν? Η απάντηση είναι ότι προφανώς εμείς δεν θεωρούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μόνοι μας. Είμαστε ένα μικρό κόμμα. Την άλλη μεριά, αν θέλουν τους ψήφους μας στη Βουλή, θα πρέπει να έρθουν να συζητήσουμε πριν την Κυριακή των εκλογών. Οπότε η πρότασή μας είναι η εξής. Εμείς καταθέσαμε αυτό που ονομάζουμε 7 σημεία τομές
βασικά πράγματα που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν στη χώρα ως τα ελάχιστα, όχι όλο μας το πρόγραμμα. Τα 7 συνένα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Απαραίτητα, γιατί αλλιώς δεν είναι βιώσιμη αυτή η χώρα. Μπορεί να έχουμε άδικο σε αυτό που λέμε, αλλά αυτά είναι τα 7 συνένα σημεία τα δικά μας. Τα καταθέσαμε στο δημόσιο διάλογο και καλέσαμε όποιο κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΟΚΟΕ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ, δεν ξέρω, όποιο θέλει. ΚΙΝΑΛ, όποιοι ενδιαφέρονται να συζητήσουν. Στη βάση ότι μπορεί την επόμενη της Κυριακής των εκλογών να χρειαστεί να τα βρούμε, ελάτε να συζητήσουμε από πριν. Γιατί εδώ δεν είμαστε στη Γερμανία. Στη Γερμανία κάνουν εκλογές, μένει η Μέρκελ 4 μήνες και σχηματίζεται μετά. Σφυριλατούν μεταξύ τους ένα κοινό πρόγραμμα. Εδώ δεν γίνεται. Άρα εσείς λέτε πρέπει να γίνει εγκαίρος αυτή. Ναι, γιατί αλλιώς το τρίμηνο που σου δίνει η πρόεδρος της Δημοκρατίας, τι να προλάβει σε τρεις μέρες. Το πολύ μπορεί να μοιράσει στην Υπουργεία. Είναι παράβατα αυτά τα σημεία. Όχι. Δεν είναι. Γιατί θα σας πει κάποιος. Όχι, βεβαίως. Δεν θα βάλεις νερό στο κρασί σου προκειμένου να μην μείνει ακυβέρνητη. Λοιπόν, παρακολουθήστε το σύνολο της πρότασής μας. Η πρότασή μας είναι αυτά είναι τα 7 σημεία που εμείς προτείνουμε. Ελάτε να μας πείτε που έχουμε άδικο. Και δεσμευόμαστε και για κάτι άλλο. Αν έρθετε και μας πείτε, εμείς διαβάζουμε τα σημεία σας, θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία. Να η αντιπρότασή μας. Δεσμεύεται το κόμμα, δεσμεύτηκε μέσα από την πανευρωπαϊκή μας ψηφοφορία αυτή την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το βασικό κόμμα το οποίο θα δημιουργήσει κυβέρνηση με κορμό του, αν είναι να είναι μια κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεσμεύομαι, με δέσμευσε το κόμμα, αυτό το πακέτο, το πρόγραμμα που θα μας παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΚΚΕ, οποιοδήποτε, να το θέσω σε ψηφοφορία όλων των μελών μας πανευρωπαϊκά με το ερώτημα, το δεχόμαστε ή όχι. Να αποφασίσουν τα μέλη. Mm-hmm. Δεν θέλω να αποφασίσω εγώ. Εγώ θα κάνω την εισήγησή μου. Αλλά η απόφαση θα είναι συλλογική. Και λέμε παράλληλα, αν δεν έρθετε πριν την Κυριακή των εκλογών, εμείς έρθετε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα πάρετε αρνητική ψήφο από εμάς. Θα την βρουν απόλυτα κλειστή την πόρτα. Ναι, την επόμενη μέρα. Ναι, δεν έχει κανένα πριν, αστερίσκο, λέτε αυτό. Κανένα αστερίσκο δεν έχει, γιατί κύριε Πολίτη, εμείς δεν βγήκαμε για να γίνουμε. Το λέω γιατί μπορεί να έχετε το κρίσιμο μέγεθος. Mm. Να το ξέρω. Εκεί, επειδή δεν θα το έχετε πει εγκαίρως, δεν θα το έχετε επεξεργαστεί εγκαίρως. Μα το θέμα δεν είναι να γίνουμε εμείς υπουργοί ή άλλοι. Στη θέση, να γίνουμε χαλίφιδες στη θέση του χαλίφη που έλεγε ο κ. Σνομπούντ. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα. Ωραία. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε άρα πριν και θα γίνει. Είναι απόλυτη προϋπόθεση όλα αυτά. Βάλετε δεν βάλετε νερό στο κρασί σας, mm-hmm. αλλά αυτά τα 7 σημεία να συζητηθούν εγκαίρως, λέτε. Ναι, και να μας τα απορρίψετε. Και σε νεκρό χρόνο, πείτε φαντάζομαι, μας... όχι υπό την πίεση δημοσκοπικών ευρημάτων 15 μέρες σήμερα. Πριν τις εκλογές. Σήμερα τα είπαμε. Σήμερα λέμε ελάτε τώρα. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μπορεί να γίνουν αυτό έφυγε και επισήμως το μήνυμα προς όλες τις πλευρές. Βεβαίως και βγήκε, εμείς το δημοσιοποιήσαμε. Τώρα, να σας πω με τους πρώην συντρόφους σας τι θα κάνετε, γιατί βλέπω ότι δημιουργείται μια κινητικότητα γύρω από την κίνηση Λαφαζάνη. Που μπορεί να δώσει χέρι στην κίνηση Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει κίνηση Κωνσταντοπούλου. Αλλά βάνος. Θέλω να πω, με αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσατε να δείτε μια συνεργατική κάθοδο στις εκλογές. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές σε όλους. Okay. Και δεν είναι υπό τον όρο καπελώματος, να το πω ξεκάθαρα. Καλά, πάντως θα προηγηθείτε εσείς αφού είστε το κοινοβουλευτικό κόμμα. Και πάλι, είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση. Σε όποιον θέλει να έρθει να συζητήσουμε, λέμε όλοι, να προστατευτεί η πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Εμείς ακούμε συγκεκριμένη πρόταση. Ελάτε να μας πείτε πού χωλαίνει. Αν τη δέχεστε. Αν δεν τη δέχεστε. Λέω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική για το τι πρέπει να γίνει με το ΦΠΑ. Με τον φόρο των επιχειρήσεων. Εμείς λέμε 10% για τις μικρές, 20% για τις μεσαίες, 30% για τις μεγάλες. Πείτε μας, πού διαφωνείτε, πόσα θα θέλετε να είναι. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για το τι πρέπει να γίνει με τη δημόσια περιουσία. Με την πράσινη μετάβαση, με την πράσινη ενέργεια. Ελάτε να συζητήσουμε. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια μετά το 2015, γιατί αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά έχουν ακούσει πάρα πολλά πράγματα για το ΜέΡΑ25 από πολλούς ανθρώπους αυτού του χώρου. Και για μένα προσωπικά. Δεν έχετε ακούσει ποτέ δική μου απάντηση. Ποτέ γιατί? Δεν έχετε ακούσει κάτι αρνητικό απέναντι σε αυτούς. Όχι, γιατί όταν πρόκειται για έναν υβριστικό χαρακτηρισμό, τι να απαντήσεις. Δεν απαντάμε. Εμείς τους αγκαλιάζουμε όλους, τους αγαπάμε όλους. Γιατί έχουμε την. Και μιλάω και προσωπικά τώρα. Έχω μία αντιμετώπιση ζωής. Μα ότι... δεν έχετε όμως ακούσει μόνο υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Όχι, λέω δεν έχετε ακούσει μόνο αυτό. Ναι. Έχετε ακούσει και επιχειρήματα
που βαραίνουν την πολιτική σας διαδρομή. Προφανώς. Για το αν χρεώσατε την χώρα, γιατί αυτά δεν τα διακινεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όχι, για να ο χώρος της λαϊκής ενότητας, της πλεύσης ελευθερίας κλπ. Δεν έχει πει τέτοια. Έχουν πει άλλα, τα οποία δεν ισχύουν. Αλλά κοιτάξτε, εμείς δεν μένουμε στο παρελθόν, κοιτάμε στο μέλλον. Αυτό δεν είναι τοξικό μέσα σας όμως να το κουβαλάτε? Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι καθόλου. Πώς το φιλτράρετε για να μην είναι τοξικό? Κοιτάξτε, εγώ είμαι. Δεν ξέρετε εσείς πώς γίνανε τα πράγματα? Γνωρίζω πολύ καλά. Αυτό. Ξέρετε, όχι μόνο γνωρίζω πώς γίνανε τα πράγματα, αλλά γνωρίζω ότι και κάποιοι τέος σύντροφοι που μιλάνε, και εκείνοι γνωρίζουν. Και γνωρίζουν ότι γνωρίζουν. Αλλά ο Λεκές πέφτει πάνω σας όταν λέγεται από πρώην συντρόφου σας αυτό. Κύριε Βολίζο, όταν το Νοέμβριο του 2014 μου έγινε η πρόταση για να αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών σε περίπτωση που κερδίσουμε τις εκλογές που ερχόντουσαν. Θυμάμαι η σύντροφος της ζωής μου, η Δανάη, όταν την πήρα τηλέφωνο, εκεί μέσα στην Αμερική, εγώ ήμουν εδώ για μια μέρα και της είπα, έχω έντρομος, μου έγινε αυτή η πρόταση. Είναι δύσκολο να αρνηθώ, γιατί τόσα χρόνια κάνω κριτική και λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό και τώρα έρχεται ένας νέος άνθρωπος που θα γίνει πρωθυπουργός, μάλλον, και μου λέει, έλα να το κάνουμε. Πώς μπορώ να πω όχι? Και μου λέει, κοίτα να δεις. Στο τηλέφωνο θα ήταν. Μου λέει, εάν πάει καλά, θα επομισθούν τη Δάφνη και τη Δόξα. Εάν δεν πάει καλά, θα στο φορτώσουν όλοι σένα. Πήγαινε, πάμε, προχωράμε. Αλλά να το ξέρεις αυτό. Έτσι έγινε. Και το ξέρω από την αρχή ότι έγινε αυτό. Ναι. Οπότε δεν με... Καλά, φαντάζομαι το ξέρατε κι εσείς ότι δεν περιμένατε την σύντροφό σας να σας το πει. Απλώς το ακούσατε και από έναν άνθρωπο. Είναι καλό να το που ήταν το έξω από αυτό. Είναι έτσι. Καλό να το ακούσει από το δικό σου άνθρωπο. Άρα συνειδητά μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια, την πολιτική περιπέτεια. Προφανώς. Έτσι. Κοιτάξτε, η χώρα μπήκε σε περιπέτεια. Όταν πτωχεύσαμε το 2010, αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία του καπιταλισμού. Από πλευράς χώρας. Για σκεφτείτε εδώ. Η Ελλάδα το 2010, και αυτό ήταν ένα έγκλημα εναντίον της λογικής που έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Δεν το έκανε επίτηδες, δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά ήταν έγκλημα εναντίον της λογικής. Πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της ανθρωπότητας, το ξέρετε αυτό. Εκείνο το πρώτο μνημόνιο, τα 110 δις, δεν είχε ξαναυπάρξει μεγαλύτερο δάνειο ποτέ. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ούτε μεγάλες χώρες δεν έχουν πάρει τόσο μεγάλο δάνειο. Μια χώρα η οποία ήταν σπασμένη, η οποία δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα και έπαιρνε το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία υπό όρους περαιτέρω συρρήκνωσης του εθνικού της εισοδήματος. Δηλαδή, πόσο καταρτισμένος οικονομολόγος πρέπει να είσαι για να καταλάβεις ότι αυτό δεν μπορεί να τελειώσει καλά. Και δεν έχει τελειώσει. Είμαστε τώρα ακόμα πιο χρεοκοπημένοι από ό,τι ήμασταν τότε. Η διαφορά τώρα είναι ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους η ολιγαρχία εσωτερικού και εξωτερικού, έχουν μοιράσει τις περιουσίες, μας βάζουν εμάς να πληρώνουμε απίστευτα υπερκέρδη για αυτούς μέσα από την κρίση του ηλεκτρικού ρεύματος, για παράδειγμα, κτλ. Έτσι. Τα βγάζουν τα χρήματά τους στα Cayman Islands, έχουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώνει χρήμα για να κρατάει δήθεν το ελληνικό χρέος βιώσιμο που δεν είναι, μέχρι να πάψουν να το κάνουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι επόμενες εκλογές θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι να πάψουν να το κάνουν. Θα ξαναβρεθούμε ενώπιον μιας τέτοιας απειλής. Πάνω, στο πέμπτο μνημόνιο είναι αντεπόρτας. Το πέμπτο, γιατί το τέταρτο ήταν τον Αύγουστο του 2018. Η αγωνία της Τρόικας, αυτό που λέγαμε Τρόικα κάποτε, δηλαδή Βρυξέλλες, Φραγκφούρτη, Βερολίνο, Δουνουτού, είναι ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να χειριστεί ένα νέο πακέτο νέων δανεικών και νέων μέτρων. Αυτό που λέγαμε μνημόνιο κάποτε, γιατί αυτό είναι το μνημόνιο. Δανεικά, μέτρα. Συνδυασμό σε αυτόν τον δύο. Από πού θα γίνει? Όταν έχεις 200% χρέος ως ποσοστό του ΕΠ, κάθε χρόνο τώρα. Πήγαμε και στο άλλο κακό. Τουλάχιστον το 2014-2015, λόγω του βάθους της κρίσης, δεν είχαμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο, στο τρέχουσα των συναλλαγών. Τώρα έχουμε 7%. Δηλαδή, ολόκληρη ο ιδιωτικός τομέας, από κάθε ευρώ που βγάζει, τα 7 τα δανείζεται από ξένους. Βάλε και το ελληνικό δημόσιο που χρωστάει 2 φορές το εθνικό εισόδημα σε ξένους, αυτό σε μια περίοδο που τα επιτόκια θα ανεβαίνουν γρήγορα. Αυτό τι σας λέει σας? Ότι η επόμενη κυβέρνηση θα σχηματιστεί για να εφαρμόσει τα νέα μέτρα του νέου μνημονίου. Δεν το πούνε μνημόνιο βέβαια. Θα το πούνε πρόγραμμα για την ανανέωση, αναδόμηση, για το ξεπέταγμα της Ελλάδας. Επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ καλή πια. Δεν είναι όπως ήταν το 2010. Αλλά επί της ουσίας. Αυτό σημαίνει περαιτέρω συρρήκνωση. Μάλιστα. Ωραία μας τα πάτε.
Λοιπόν. Μα γι' αυτό έχουμε φτιάξει μια προσπάθεια. Αν τα πράγματα πηγαίνανε με έναν βιώσιμο τρόπο, σας διαβεβαιώ ότι εμείς που ήμασταν στο συνέδριο την περασμένη εβδομάδα και κάναμε το συνέδριο του Μέρα 25, έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε πολιτικοί. Θα πηγαίναμε στις δουλειές μας. Λοιπόν, ελάτε να δούμε την δική σας ματιά στο διήμερο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Biden, τη μια μέρα, Αμερικανική Γερουσία χθες. Κοιτάξτε, αυτό που είχε σημασία ήταν το χθεσινό. Γιατί οποιαδήποτε συζήτηση με τον κύριο Biden δεν έχει ουσία. Ο κύριος Biden δεν ελέγχει πλέον τα πράγματα, ούτε νοητικά, ούτε κυβερνητικά. Η χθεσινή όμως κοινή σύσκεψη, συνεδρία της Γερουσίας με τη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι μια κορυφαία στιγμή. Δεν γίνεται κάθε μέρα ένας πρωθυπουργός μικρής χώρας να εμφανίζεται μπροστά στη Γερουσία και στους αντιπρόσωπους. Και πρέπει να πω ότι τον άκουσα πολύ προσεκτικά χτες το βράδυ, σπίτι μου, μετά, στο YouTube. Λέξη-λέξη. Ήταν πολύ προσεκτικά γραμμένη η ομιλία, όποιος του την έγραψε, έκανε πολύ καλή δουλειά. Και πέτυχε να αποσπάσει ένα τεράστιο θερμό χειροκρότημα πολλές φορές. Από την μεριά του κυρίου Μητσοτάκη πρέπει να είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εμείς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι και πολύ θυμωμένοι μαζί του. Γιατί από τη μία μεριά παραβίασε βασικές αρχές ιστορικής ηθικής, δηλαδή ουσιαστικά τους έδωσε στους Αμερικανούς απόλυτο συγχωριοχάρτη για το Κυπριακό. Μίλησε για το Κυπριακό, λες και η Αμερική δεν είχε καμία σχέση το 1974. Χωρίς λέτε να δηλαδή, κάνει το πραξικόπημα, ούτε υπενιγμό. Ούτε υπενιγμό. Μίλησε για την Αμερική σαν τη χώρα η οποία προωθεί λέει, τη δημοκρατία στον κόσμο. Εμείς λέει την ανακαλύψαμε τη δημοκρατία, εσείς την προωθείτε. Πού? Στη Λιβύη, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στις χούντες που κάνανε στην Περσία με το Μοσαντέκ το 50 τόσο, μετά εδώ με την Ελλάδα, στη Χιλή, στη Λατινική Αμερική. Θα μου πείτε, πας στο σπίτι σου, στο σπίτι τους, λες καλά πράγματα για να τους ζητήσεις και κάτι. Έστω. Τι του ζήτησε? Τίποτα. Του ζήτησε να μην εξοπλίζουν τον Ερδογάν. Ξέρουμε ότι θα τον εξοπλίζουν τον Ερδογάν. Γιατί το βιομηχανικό στρατιωτικό κατεστημένο της Αμερικής δεν έχει σχέση με το Κογκρέσο. Και τον Ερδογάν θα εξοπλίσουν και εμείς θα πάρουμε τα F-35. Αυτό δεν κάνουν πάντα οι Αμερικανοί. Πουλάνε ένα πλοίο στην Ελλάδα και το ίδιο ακριβώς στους Έλληνες, στους Τούρκους. Και είναι τα ίδια. Ρωτήστε ανθρώπους πολεμικού ναυτικού, θα σας πούνε, έχουμε τα ίδια πλοία. Κάνουν πάρα πολύ καλό μάρκετινγκ του δεύτερου υλικού που έχουν. Αλλά το βασικό, ένα πράγμα έπρεπε να ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης της μας. Έχεις εκεί κάτω, από κάτω, στο κρατήριό σου, τους γερουσιαστές και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ζητήσεις το ένα πράγμα που έχουμε ανάγκη. Και μπορεί να τους πείσεις κιόλας, ή τουλάχιστον κάποιους από αυτούς. Να τους επηρεάσεις, τέλος πάντων. Το ΝΑΤΟ να εγγυάται τα σύνορά μας. Είναι εξωφρενικό, το λέγει ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό, την δεκαετία του 70, όπως θυμάστε μετά το 74. Έτσι. Γι' αυτό ίδρυσε και το ΠΑΣΟΚ, πάνω σε αυτή τη βάση. Είμαστε μέλος μιας συμμαχίας που δεν μας εγγυάται τα σύνορά μας. Γιατί λέει η Τουρκία είναι και αυτή με σύμμαχος χώρα. Πάει και μιλάει ο κύριος Μητσοτάκης για τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας. Το χειροκροτάνε οι γερουσιαστές. Ναι, αλλά το ΝΑΤΟ και το Πεντάγωνο των ΗΠΑ μία φορά να καταδικάσουν τις υπερπτήσεις της Τουρκίας δεν το έχουν κάνει, ούτε θα το κάνουν ποτέ. Οπότε ουσιαστικά χαράμισε όλο το κεφάλαιο, παραχάραξε την ιστορία τη σχέση μας με τις ΗΠΑ. Τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τη δημοκρατία. Και τι πήρε? Δεν ζήτησε καν το ένα πράγμα που είχαμε ανάγκη. Γι' αυτό λέτε, ήταν επικοινωνιακά τεράστια επιτυχία και αυτό κρίνεται και από το θερμό χειροκρότημα. Αλλά όπως έγραψε και σε ένα άρθρο που μόλις τελείωσα, τα ωφέλη της Ελλάδας είναι αντιστρόφως ανάλογα με το θερμό χειροκρότημα που εισέπραξε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν έχουμε κέρδη. Όχι, απόλυες έχουμε. Απόλυες έχουμε. Αυτές που περιγράψατε και άλλες που δεν βλέπουμε. Δώσαμε την Αλεξανδρούπολη. Δώσαμε τη Σούδα. Ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά κατέθεσε ένα νέο δόγμα μητσοτακικό ότι το ανήκομεν στη Δύση, αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, ήταν ναι στην Τρόικα. Τώρα είναι ναι στην Ουάσιγκτον. Δεν είναι πια ναι στο Βερολίνο, στις Βρυξέλλες, στη Φραγκφούρτη. Είναι ένα τεράστιο ναι, ό,τι πει η Ουάσιγκτον. Χωρίς να ζητάμε τίποτα. Γιατί αυτή τη στιγμή η Αλεξανδρούπολη είναι στο στόχαστρο των πυρηνικών του Πούτιν. Εμείς τι έχουμε να κερδίσουμε? Μας εξασφαλίζουν τουλάχιστον το Καστελόριζο? Όχι. Δεν είναι ανοησία να μπαίνει στο στόχαστρο ενός πυρηνικού λίγο ανισόρροπου εχθρού και να μην εξασφαλίζεις καν τα δικά σου σύνορα? Θα έπρεπε, λέτε, να διεκδικήσουμε αυτό, δηλαδή κάτι παρόμοιο με αυτό που έχουμε
υπογράψει με την Γαλλία. Ότι... Καλά, αυτή η υπογραφή με τη Γαλλία δεν έχει αξίσει το χαρτί πάνω που το υπογράφηκε. Ναι, γιατί η Γαλλία δεν μπορεί να σου εξασφαλίσει τίποτα. Η Αμερική μπορεί όμως. Έπρεπε. Στη βάση του Δούνε και Λαβίν. Δεν είναι. Δεν προτείνω κάτι σοσιαλιστικό. Κλείνουμε με την ενέργεια. Την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, είπατε με ονόματα ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν κέρδη. Σε ευθεία συνεννόηση με τον Μαξίμου, είπατε. Και είχαμε στο μεσοδιάστημα κάποιες παρεμβάσεις που θα δούμε τώρα, γιατί ακόμη δεν έχουν αποτυπωθεί στους λογαριασμούς, αν θα έχουμε αυτή την εντυπωσιακή πτώση το 80 και 70% που λέει ο κύριος Παπαθανάσης. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό που έκανε είναι το εξής. Είπαν τώρα θα σας επιδοτήσουμε τους λογαριασμούς, αυτό που ακριβώς θυμάστε που λέγαμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή είναι σαν εγώ να κλέβω και να έχετε το δημόσιο να δανείζετε τον κύριο Λαγκάρντη για να επιδοτεί την εσχροκέρδειά μου. Όχι. Δεν έπρεπε να γίνει αυτή η επιδότηση. Τώρα, αυτό που λέτε για το 80% είναι η υπόσχεση ότι τον Ιούνιο θα ανακοινώσουν κάποια μέτρα πιο κοντά σε αυτά που λέει το ΜΕΡΑ25. Θυμάστε τι λέγαμε και την περασμένη φορά. Εμείς είμαστε οι μόνοι που προτείναμε ένα πλαφόν στη χοντρική τιμή ανάλογα με τη μονάδα παραγωγής. Χαμηλότερο πλαφόν εκεί που το κόστος είναι χαμηλό, στα υδροελεκτρικά, στις ανανεώσιμες. Λίγο πιο ψηλό πλαφόν στο λιγνίτι, που είναι πιο ακριβώς από τις ανανεώσιμες και τα υδροελεκτρικά, και ένα πιο ψηλό πλαφόν για το φυσικό αέριο, για τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, που είναι πιο ακριβό. Αυτό έχουν αρχίσει και το συζητάνε. Δεν θα πούνε ποτέ ότι το είπε το ΜΕΡΑ25, δεν πειράζει, ας το κάνουν για το καλό του κόσμου. Όμως, βλέπω ότι προσθέτουν, δεν το έχουν ανακοινώσει ακόμα, από ό,τι διαβάζω σε εφημερίδες όπως Καθημερινή, που διαραίουν τα σχέδιά τους. Κάτι να κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο επισήμως δεν υπάρχει. Μάλιστα. Από αυτά που βλέπω όμως, προσπαθούν να παντρέψουν αυτά τα πλαφόν με ένα σύστημα αγοραίο δημοπρασιών, όπου οι ολιγάρχες θα έχουν πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Κανένας βαθμός ελευθερίας στους ολιγάρχες. Κανένας. Ποιο είναι το κόστος σου, έλα εδώ. Η ΡΑΕ ξέρει ποιο είναι το κόστος αναμονάδα παραγωγής. Αυτό είναι 5%. Μην χάσεις. Αλλά δεν θα βγάλεις πάνω από 5%. Δεν θα επιλέγεις εσύ ποια θα είναι η τιμή που θα πουλάς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας κύριε. Δεν σας εύχομαι ακόμη καλό καλοκαίρι. Εμείς τουλάχιστον πάμε μέχρι τέλος Ιούλιου. Και εμείς. Και εμείς δυστυχώς. Το λέτε με καημό. Ναι. Πάντως κοιτούσα πριν να δω πώς γράφει. Δεν έχω τέτοιο χρώμα που κάμισο. Πρέπει να αποκτήσω γιατί γράφει ωραία. Α, ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.